κρατάει μπάλα Βαλπουενά, κάνει κίνηση στην περιοχή και τρίπλα αριστερό με το δεξί τώρα η σέντρα, ο Κμέτσικ, 1-0 ο Απόλλωνας, 0-1 πολύ νωρίς στο 4 με τον Τσέχο να σκοράρει στην πρώτη επιθετική προσπάθεια του Απόλλωνα, 0-1 πολύ νωρίς εδώ στο Δασάκι. Στην πολύ όμορφη προσπάθεια του Βαλπουενά που μετατράπηκε σε ασίστ τον Κμέτσικ, 0-1. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Βαλπουενά, εξαιρετική και η σέντρα, ανενόχλητος θα λέγαμε ο Κμέτσικ, στο ύψος της μικρής περιοχής, σκοράρει, 0-1 η Κιανόλευκη της Λεμεσού. Πριν προλάβουμε, Ανδρέα Ψάλτη, να κάνουμε έτσι το πρώτο μας σχόλιο κάτω από τον αγωνιστικό χώρο, έχουμε και το πρώτο γκολ στο αποσυνό παιχνίδι. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Τρμέτσι και πάλι κερδίζει στον αέρα όλους. Κωστάκε θα γυρίσει, ευκαιρία, δεν πάει μπαλά. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Κωστάκε, εδώ κοιτάξτε. Πίσω ήταν ο Μάρκες, άγγιξε πρώτα την μπάλα ο Παναγή, την έβγαλε από την πορεία της. Δεν θα περάσει η πασά του. Και ο Εθνικός με προϋποθέσεις τώρα αντεπίθεσης. Υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές μπροστά. Τράζιτς τρέχει ο Εκπολό, Τράζιτς απέναντι, δεν είναι καλή πάσα. Σε πρώτο χρόνο χάνεται ο εφροδιασμός, το σουτ γκολ όμως. 1-1 ο Εθνικός στο 36 με τον Καμπρέρα. Στην αντεπίθεση τυπάει η ομάδα του Μαρίνου Σατσάκη Σοφαρίζη. 1-1 στο 36ο λεπτό με τον Καμπρέρα να πετυχαίνει το τρίτο γκολ για φέτος. Έφυγα σε αντεπίθεση του Εθνικού, Ντράζιτς, η μπάλα πάει στον Καμπρέρα. Νικάει από δύσκολη θέση τον Λέουμπερ. Εδώ με το αριστερό στέλνει την μπάλα στην γωνία του Ολλανδού. Πέφτει αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει. Ο Εθνικός ισοφαρίζει στο 36ο λεπτό, 1-1. Γεμίζει στόχος ο Μάρκες, κατεβάζει στον Κρμέτσικ, δεξιά στον Βαλπουενά. Ο Γάλλος θα πατήσει περιοχή έξω, Νταρίκου Αϊσέτρα, η ευκαιρία. Στην περιοχή προσπαθεί και ο Κωστάκε. Μπάλα πάει εκτός, δεν μπόρεσε ο Ρουμάνος να γίνει επικίνδυνος. Μάρκες. Κίνηση, ο Βαλπουενά στην περιοχή, η ευκαιρία, ο Κμέξ τον αδείο, αστοχή ο Βαλπουενά. Μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα. Βαλπουενά, Κμέτσικ, Βαλπουενά, δεν μπορεί να σκοράρει ο Γάλλος ανενόχλητος μπροστά από τον Παναγή. Μεγαλύτερη ευκαιρία του Απόλλωνα ήταν αυτή. Νταρίκουα, νέα σέντρα, ευκαιρία, Γιούρτσεβιτς πέφτει, Βαλπουενά γλιστράει. Χάνεται ευκαιρία για τον Απόλλωνα, νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθεια αντεπίθεση για τον Εθνικό και πάλι με τον Πεχλιβάνη. Κρατάει μπάλα, γυρίζει στην περιοχή, ευκαιρία, Καμπρέρα δεν τη βρίσκει. 2-1 ο Εθνικός, το γυρίζει. Ο Λίψκι είναι ο σκόρερ. Και ο Εθνικός παίρνει κεφάλι στο σκορ στο 58. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Πολωνό. Εδώ με τον Πεχλιβάνη να γυρίζει. Καμπρέρα δεν βρίσκει. Βρίσκει όμως και μάλιστα σωστά ο Λίψκι. Ο οποίος με δύναμη στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Λέουμπερφ. Εθνικός Άχνας Απόλλωνας 2-1. Για να δούμε, την να δούμε τον Βαλπουενά, βλέπει τον Σαγκάλ. Είναι δεξιά ο Χιλιανός στην πρώτη του προσπάθεια. Ο Παναγή κάνει απόκρουση, ευκαιρία, την πετάει ψηλά ο Γιούρτσεβιτς.
την προσπάθεια του Σαγκάλ στην απόκρουση του Παναγή στο τελείωμα σε δεύτερο χρόνο του Γιούρτσεβιτς. Η μπάλα πάει ψηλά και ο Απόλλωνας χάνει ευκαιρία να απαντήσει σχεδόν άμεσα στον γκολ του Εθνικού. Όμως είναι ένα παιχνίδι που έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του. Ελαντρέ ολοκλήρωση. Κόρνερ με Γιούρτσεβιτς, δεύτερο δοκάρι. Ο Παναγή βγαίνει, χάνει την μπάλα. Απομακρύνεται, δεν υπάρχει φάουλ. Κυριάκου έξω. Μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα. 76 λεπτά στο παιχνίδι. Θα δούμε εδώ τον Παναγή. Κάνει και δεύτερη προσπάθεια από μακρύ. Φάουλ δεν υπάρχει. Ο Κυριάκου στέλνει την μπάλα με αυτό το σουτ έξω. Νομίζω δεν υπήρχε φάουλ στη φάση. Αν σωστό εδώ ο διαιτητής. Με παίκτη, συμπαίκτη του εδώ ο Παναγή στην πρώτη προσπάθεια. Έτσι συγκρούστηκε. Εδώ κάνει το σουτ ο Κυριάκου, όμως ήταν αστοχό. Αλλά πάει πίσω. Γεμίζει ο Σπόιαριτς αριστερά. Γιούρτσεβιτς έχει χώρο να κάνει το σούτο Παναγή σε κόρνερ. Σαγκάλ επιμένει ο Απολλώνας. Κάμπος Κυριάκου. Νέα σέντρα. Παναγή βγαίνει, χάνει μπαλά. Επιμένει ο Απολλώνας. Νέο γύρισμα. Παναγή μαζεύει. Στον Γιούρτσεβιτς. Στη σέντρα στην περιοχή. Ευκαιρία 2-2. Ισοφαρίζει ο Κμέτσικ. Το 90 ο Απόλλωνας φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Δεύτερο γκολ του Τσέχου. Στην προσπάθεια εδώ του Γιούρτσεβιτς πολύ καλή σέντρα. Γκρέκ Τσίκ με το αριστερό ο Τσέχος. Θα νικήσει τον Παναγή. Ισοφαρίζει 2-2. Δεύτερο προσωπικό γκολ για σήμερα. Και γενικά στο πρωτάθλημα. Είναι ο πρωταγωνιστής του Απόλλωνα. Ποντικός σέτρα στην περιοχή. Ευκαιρία. Παναγή, μεγάλη απόκρουση. Απίστευτη φάση για τον Απόλλωνα. Πάμε να τη δούμε την φάση. Εδώ νομίζω είναι λίγο πιο μπροστά ο Κμέτσικ. Κάνει την πάσα στον Απτουραχήμι. Από κανονική θέση ήταν ο Απτουραχήμι. Κάνει μεγάλη απόκρουση ο Παναγή. Και κρατάει το 2-2. Θα εξεταζόταν η φάση φυσικά αν ήταν ή όχι offside ο Τσέχος.